Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή και πάλι κοντά σας. Σήμερα θα μεταφερθούμε στην κοινότητα Φαραγγίου του νομού Φλωρίνης, όπου θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή και τον πανηγυρικό εσπερινό στη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, όπου φέρει την ονομασία ο Ιερός Ναός της κοινότητας, και θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό και το κήρυγμα του Μητροπολίτου Φλωρίνης Περσπών και Ορδέας, κυρίου Ειρηναίου. Έλατε μαζί μας να δούμε αυτήν την εκδήλωση. Oh, Lord.
Άκουσον και ελεήσον. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Λέωμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο Χρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέστρων αρτιών των δούλων του Θεού, των νωριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και το δούλο του Θεού, Χριστωστό μου ιερομονάχου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσιοι μακρών. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωμάτων ηγεσία του Τιμίου, ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων, Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Θερμίδων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων, των Πατέρων Ιωακήμ και Άνιστο, Σου Πατρό Σιμών, Αντωνίου του Μεγάλου Καθηγητή του Σύριου μου, που την επιτελούν για πάνω των Αγίων, με πρόσδεκτον πίσω την θέση ημών. Από τη σωσίμων πάντα εχθρών και πολέμιων,
Η Εκκλησία μας από σήμερα, με τον Εσπερινό που όλοι συμμετέχουμε, τιμά την μνήμη ενός από τους πρώτους μεγάλους ασκητές της Αγίας μας Εκκλησίας, τον Όσιο Αντώνιο, τον επωνομαζόμενο και καθηγητή της Ερήμου, διότι είναι ο πρώτος μοναχός και πατέρας ασκητής της Εκκλησίας που ίδρυσε τον κοινοβιακό μοναχισμό και έτσι από την εποχή του, δηλαδή από τον 4ο αιώνα μέχρι και σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε ό,τι αφορά τον κοινοβιακό μοναχισμό ακολουθεί τους τρόπους και την γραμμή που ο ίδιος μέσα από την μεγάλη του ασκητική εμπειρία έδωσε στην Εκκλησία. Ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός, ένας πολίτης του Θεού, ο οποίος γεννήθηκε περίπου το 250 στην Άνω Αίγυπτο και κοιμήθηκε οσιακά μετά από 105 χρόνια ζωής. Από πολύ νωρίς, αφού κοιμήθηκαν οι γονείς του, πρόσεξε την μικρή του αδελφή και όταν κατέστησε τη ζωή της ασφαλή και εφικτή, τότε απομακρύθηκε από τον κόσμο και αρχικά μόνος του ασκήτευσε σε έρημα μέρη για να μπορέσει έτσι να ζήσει, να κατευνάσει τα πάθη και τις δυσκολίες που είχε, να τορνέψει τον εαυτό του στον ασκητικό και ξεχωριστό αυτό τρόπο ζωής, έτσι ώστε αργότερα, οδηγώντας νεότερους μοναχούς γύρω από την ζωή του, να ιδρύσει μοναστήρια, όπου ο ίδιος από την προσωπική του εμπειρία, κατανοώντας τους κινδύνους της μοναξιάς και της ασκήσεως, κατεύθυνε τους μοναχούς να ασκούνται και να καλλιεργούνται με τρόπο κοινοβιακό. Έτσι δηλαδή, όπως σήμερα ζουν τα μοναστήρια, για να έχουν την ασφάλεια των επιρωτέρων στην πνευματική ζωή και την καθοδήγηση γερόντων και γεροντισσών, έτσι ώστε να πορεύονται και να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς του πονηρού που πολλές φορές είναι στην ζωή μας καλυμμένοι κάτω από ευσέβεια και από έναν τρόπο που νομίζουμε οι άνθρωποι όταν δεν έχουμε εμπειρία ότι είναι εν Χριστώ. Πρώτο λοιπόν μέλημα όλων των μοναχών και υπόδειγμα της ζωής τους ήταν η άσκηση στην υπακοή, να προσπαθήσουν δηλαδή να αποκτήσουν χαρίσματα πνευματικά, έτσι ώστε να μην υπολογίζουν μόνο τη σκέψη τους, να μην καθοδηγούνται μόνο από τα θέλω τα προσωπικά που είχε ο καθένας. Και δεύτερος τρόπος ασκήσεως ήταν η ταπείνωση. Να κατευθύνουν δηλαδή την ζωή τους σύμφωνα με τα θελήματα της πνευματικής τους κοινωνίας.
Από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα ο μοναχισμός, τα μοναστήρια, οι μοναχοί και οι μοναχές ακολουθούν το πρότυπο αυτού του μεγάλου Αγίου και ζουν έτσι πιστεύοντας, ακράδαντα και ελπίζοντας στο έλεος του Θεού και στη μετοχή τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα ήθελα μόνο μία σκέψη σήμερα μαζί σας να μοιραστώ εδώ στην ενορία του Φαραγγίου όπου τιμούμε τον Άγιο και αφορά πολλές φορές τον τρόπο που οι άνθρωποι σκεπτόμαστε ή εκφραζόμαστε για τους ανθρώπους που ακολουθούν τον μοναχικό τρόπο ζωής. Πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη ζωή της Εκκλησίας, που δεν καταλαβαίνουν ότι το νόημα της ζωής μας είναι η προσωπική μας άσκηση, ο προσωπικός μας αγώνας για να ενωθούμε με τον Χριστό μας, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό για να ζήσει δημιουργώντας ο καθένας ό,τι πιστεύει. Οικογένεια, εργασία, μάλιστα σήμερα οι άνθρωποι θεωρούμε ότι είναι ευτυχισμένος κάποιος που είναι επιτυχημένος, που έχει χρήματα, που έχει δόξα, που έχει αναγνώριση από το κοινωνικό του περιβάλλον και αυτός ο εγωκεντρικός τρόπος ζωής δεν μας αφήνει να καταλάβουμε την μεγάλη ανάγκη της ψυχής μας, της πνευματικής καλλιέργειας της ψυχής μας, που όπως φροντίζουμε το σώμα μας να τραφεί, να είναι δυνατό, να είναι καθαρό, να είναι περιποιημένο, έτσι πρέπει να κάνουμε κυρίως και για την ψυχή μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε την ζωή μας ποιοτικά. Και αν κάποιος άνθρωπος έξυπνα φερόμενος σκεφτεί ότι από όλα όσα δημιουργήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που θα πάρουμε μαζί μας την μετά του τάφου αιώνια ζωή είναι μόνο η ψυχή μας και τίποτε άλλο. Τότε λοιπόν, όταν έχει ένα πνευματικό ενδιαφέρον και κριτήριο στη ζωή του, θα καταλάβει πολύ εύκολα ότι η μοναχή και ο τρόπος αυτός της ζωής είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου. Διότι, όπως ακούσαμε στην υμνολογία του Εσπερινού και στις προφητείες, ασκούνται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά έτσι απολαμβάνουν την αιωνιότητα και την αθανασία. Τι νομίζουν λοιπόν μερικοί άνθρωποι και τι υποστηρίζουν για τον μοναχισμό? Λένε ότι οι μοναχοί είναι δειλοί. Οι μοναχοί ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Ότι πολλές φορές από κάποιες απογοητεύσεις από την ζωή πηγαίνουν στα μοναστήρια. Πως επειδή ακόμη φτάνουν και στη σκέψη που θεωρούν ανθρώπους μοναχούς ότι δεν είναι υγιείς πνευματικά, πηγαίνουν στα μοναστήρια και απομονώνουν. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει ακόμη και στις τηλεοράσεις που κυνηγούν όχι το ενδιαφέρον και την πληροφόρηση, αλλά τους αριθμούς της τηλεθέασης. Έχουμε δει γονείς, συγγενείς να διαμαρτύρονται έξω από ένα μοναστήρι, ενώ στην ουσία πνευματικά αγωνίζονται με τον τρόπο αυτό να καταστρέψουν το παιδί τους. Τι είναι λοιπόν οι μοναχοί και οι μοναχές που ζουν μέσα στα μοναστήρια? Καταρχήν θα πω αυτό που σας είπα, ότι είναι οι εξυπνότεροι άνθρωποι, γιατί ξέρουν πολύ καλά
ποιο είναι το συμφέρον της ζωής μας. Δεύτερον, είναι οι πιο δυνατοί άνθρωποι και όχι οι δειλοί. Γιατί? Γιατί είναι αυτοί που αποφασίζουν να δουν γυμνό τον εαυτό τους. Όλοι εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί εδώ ζω, είμαστε πολύ άσχολοι. Προσπαθούμε να βρούμε δράσεις, να βρούμε ώρες της ημέρας, ακόμη και μόνοι μας με την τηλεόραση που είναι το πιο επικίνδυνο, για να μην μιλήσουμε με τον εαυτό μας. Για να μην κάνουμε εσωτερικά έναν απολογισμό, μία ακτινογραφία όπως κάνουμε στα όργανά μας. Να μην κάνουμε μία περισκόπηση εσωτερική επειδή φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας. Επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να του πούμε ψέματα. Έχουμε συνείδηση. Και ενώ πολλές φορές της ημέρας καθόμαστε απέναντι από έναν καθρέφτη για να φτιαχτούμε, να είμαστε όμορφοι, να δούμε τα ρούχα μας, να τα ταιριάξουμε, δεν μπαίνουμε ποτέ στον κόπο να το κάνουμε αυτό στην ψυχή μας. Γιατί πονάει. Γιατί ίσως διαπιστώσουμε ότι έχουμε κακία, ότι έχουμε πονηριά, ότι δεν έχουμε αγάπη, ότι δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό, ότι δεν θέλουμε σχέση με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός θα μας ελέγχει εσωτερικά. Ενώ αν δεν ασχοληθώ με τον εαυτό μου, όλα είναι καλά. Έρχεται το βράδυ, είμαι κουρασμένος και πέφτω και κοιμάμαι και ξεκινάει πάλι η άλλη μέρα και τι κάνω στη ζωή μου. Φθύρω τον χρόνο, τον προσωπικό, δεν καλλιεργώ τον εαυτό μου μέχρι να έρθει ο θάνατος και να είναι αργά. Ευτυχώς που ο Χριστός μας αγαπάει και δίνει στη ζωή μας πολλές ευκαιρίες για να συνέλθουμε. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί στα μοναστήρια, οι μοναχοί, είναι πολύ δυνατοί και ήρωες, όχι δειλοί, επειδή αντιμετωπίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό όλες τις ώρες της ημέρας. Επίσης, λέμε ότι μπαίνουν στα μοναστήρια για να αποφύγουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα που έχουμε στον κόσμο. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να κλειστούν σε ένα μοναστήρι και μιλώ για τον μοναχισμό, είναι ήρωες και μαχητές. Γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες της ζωής που είναι εύκολες, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόσωπο της σκληρότητας και του θανάτου της ζωής που είναι ο διάβολος. Είναι οι μαχητές. Είναι οι ήρωες. Φανταστείτε εμείς που είμαστε σε μία περιοχή της Μακεδονίας που είναι αιματοβαμμένο το χώμα από τους αγώνες. Μπορεί να πει κάποιος λοιπόν ότι ο Παύλος Μελάς άφησε την Αθήνα και την οικογένειά του επειδή ήταν δειλός και ήρθε εδώ να χύσει το αίμα. Όχι. Έτσι είναι και οι μοναχοί. Αφήνουν τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους για να παλέψουν στη δυσκολότερη μάχη που είναι η μάχη των παθών και να αποκτήσουν τον ύψιστο βαθμό της ελευθερίας που είναι η ελευθερία από την αμαρτία. Αυτές λοιπόν τις σκέψεις ήθελα να τις θέσω υπόψη σας έτσι ώστε με αφορμή την εορτή του μεγάλου και καθηγητή όλων των μοναχών να καταλάβουμε ότι ο μοναχισμός είναι ό,τι σπουδαιότερο έχουμε στον κόσμο και κάτι άλλο. Ο μοναχός δεν ονομάζεται έτσι μοναχός επειδή είμαι μόνος. Δεν είναι δηλαδή ο ορισμός, δεν έχει έννοια αριθμητική.
ο μοναχός ζει κοινωνικά. Όχι μόνο επειδή είναι σε ένα κοινόβιο με 5, 10, 25, 100 ανθρώπους, αλλά γιατί μέσα σε 4 τυχεία που μπορεί να είναι ένα κελί, προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλους εμάς και επικοινωνεί με όλους τους ανθρώπους. Προκαιρού είχε κυκλοφορήσει από τον μακαριστό, αν θυμάμαι καλά, πατέρα Μωυσή, τον Αγιορείτη, ένα βιβλίο που είχε τίτλο «Η ερημία της κοινωνίας και η κοινωνία της ερημιάς». Εμείς είμαστε έρημοι. Μπορεί να είμαστε πολλοί, αλλά ο καθένας είναι μόνος. Σήμερα ο κόσμος πάσχει από την ασθένεια που λέγεται μοναξιά, τη λένε οι ψυχολόγοι, και κατάθλιψη. Πνευματικά ο ορισμός είναι εγωισμός, γιατί δεν βρίσκουμε κανέναν καλύτερο από μας να κάνουμε παρέα και να ταυτιστούμε σε ιδέες και απόψεις. Πολλές φορές ούτε και με την ίδια μας την οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν ας παρακαλέσουμε τον Μέγα Αντώνιο, τον καθηγητή των μοναχών, να μεσητεύει στον Χριστό, να λειτουργούν μοναστήρια στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, να είναι πάντα γεμάτα με τα ζωντανά κατήλια που λέγονται μοναχές και μοναχοί, για να καίνουν και να φωτίζουν τη δική μας ζωή και τις δικές μας ψυχές. Να είστε όλοι καλά, ο Άγιος Αντώνιος να ευλογεί την ζωή σας, της οικογένειάς σας, να ευλογεί τον τόπο μας και πάντοτε να προσευχόμαστε κι εμείς για το δυνατό όπλο που έχουμε, τους μοναχούς και τις μοναχές, και να τους παρακαλούμε να προσεύχονται για όλους μας. Να είστε όλοι καλά. Τον ασκητών αρχηγός και γεννημένος και αείτητος προμαχός αθών γαρέκτε μνωρίζας και των δαιμόνων ορμάς υποστάς ανδρείων σε θριάπευσας αυτόν την ασθένεια και ψυχόλεθρον πλάνηση τι του σταυρούδε και σωτήρος ενέργεια και ανίκητον εφανέρωσας δύναμη. Ήρ και περίζος άμενος, ενίκησας άπαντας, τους αφαιτούντας την θεία, δια σαρκός επιφάνεια, Χριστόν της όπη, δες ψυχές ημορδοθήνε, το μέγα των αιώνων αμήν. Ανήφευτε παρθένε ή των θεών αφράστος η λαβούσα σακή τυρ Θεού του υψίστου. Σόνι και τον παρακλήσεις δέχουν πανάμω με η πάση χορηγούσα καθαρισμό των πτεσμάτων. Νην τάση μόνη και εσύ ας προσδεχομένη σωθήνε πάντα σήμα. Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστούμε για την προετοιμασία, την πρόσκληση της πανηγύρως και εύχομαι ολόψυχα και σε εσάς και στον κύριο Πρόεδρο της κοινότητος εδώ του Παραγίου και σε όλους τους συνεργάτες και συνεργάτησες του ναού, τους ψάντες, τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και τους κατοίκους να είναι πάντα ευλογημένοι, να είναι χαρούμενοι και υγιείς και όλοι να είμαστε γύρω από την ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας, έτσι ώστε να αγωνιζόμαστε όλοι για το όφελος της ψυχής μας. Να είστε όλοι καλά και να έχετε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στην μικρή μας ενορία του Φαραγγείου
Είναι μεγάλη η χαρά η οποία έχουμε σήμερα, πρώτον για την εορτή και πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, όπως κάθε χρόνο εορτάζουμε, αλλά σήμερα είναι η ειδική τιμή που μας κάνατε εσείς με την παρουσία σας και ήρθατε να τιμήσετε το χωριό μας. Όπως θα έχετε ακούσει, το Φαράγγι είναι ένα από τα μικρά χωριά της Μητροπόλεως μας. Δεν έχει ιερέα μόνιμο και έτσι αντικαταστάτης είμαι εγώ σε αυτήν την ενορία. Η ενορία μου η κανονική είναι του Πελαργού και εξυπηρετώ και εδώ. Το Φαράγγι θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα δικημένο χωριό γιατί δεν είχε σταθερά παπά. Δεν είχε μόνιμο παπά. Αλλά εγώ σας διαβεβαιώ ότι αυτό το μικρό χωριό είναι ανώτερο από όλα τα άλλα τα μεγάλα τα χωριά. Γιατί έχει εκκλησίασμα. Και λίγο που ασχολείται ο ιερέας εδώ σε αυτό το χωριό, όλοι ανταποκρίνονται. Είναι ένας πονεμένος λαός που όπως είπατε και εσείς, είναι εδώ τα μέρη της αιματοβαμμένης Μακεδονίας. Ήρθε ο λαός αυτός του Φαραγγίου από τα αιματοβαμμένα μέρη της Μικράς Ασίας. Είναι Μικρασιάτες στην καταγωγή και τώρα πλέον Μακεδόνες. Όπως είπατε προχθές στο Φιλότα ότι πλέον είμαστε Μακεδόνες αφού γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτά τα Άγια μέρη. Είμαστε Μακεδόνες αλλά η καταγωγή των παππούδων μας είναι από εκεί που με βάσανα ξεκίνησαν και ήρθαν από την Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν τελικά στο Φαράγγι. Λέω τελικά γιατί έγιναν πολλές φορές οι προσπάθειες για να φύγει ο κόσμος από τη Μικρά Ασία και όπως έχω διαβάσει σε ένα μικρό βιβλίο που δεν έχει εκδοθεί ακόμη, το 1914 έφυγε ο κόσμος από την Μικρά Ασία και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη για μερικά χρόνια μέχρι να ησυχάσουν τα πράγματα στη Σμύρνη και σε όλη την Μικρά Ασία. Μετά από μερικά χρόνια έφυγαν ξανά πίσω, προσπάθησαν να χτίσουν αυτά που είχαν χαλάσει οι Τούρκοι, αλλά στο τέλος έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός και η σφαγή της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας και δεν μπόρεσαν να πάρουν πολλά πράγματα από τα μέρη εκείνα, όπως σε άλλες περιοχές φέρανε πολλά κοιμήλια. Λίγα είναι τα κοιμήλια και ένα από τα κοιμήλια αυτά που έχει το χωριό είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου και είναι θαυματουργή η εικόνα αυτή σεβασμιότατη και ευωδιάζει. Θα το δείτε μετά. Και... Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό εδώ στο χωριό. Δεν έχουμε ναό, βλέπετε. Και γι' αυτό το λόγο πήγα μόνος μου στη Μητρόπολη, στον Μητροπολίτη τον Θεόκλητο και ζήτησα να μου δώσει το χωριό. Οι παπάδες εμείς ως συνήθως αποφεύγουμε να πάρουμε δεύτερη ενορία. Πήγα μαζί με τον πρόεδρο, να μην ξεχάσω ότι σε αυτό το χωριό είμαι και ο πνευματικός, δηλαδή ο εξομολόγος του χωριού είμαι εγώ εδώ. Και έτσι ήμουν δεμένος με τους ανθρώπους και πήγα μόνος μου και ζήτησα για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκκλησία. Τώρα εσείς θα μας κατευθύνετε και τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, αλλά ο κόσμος, ξέρετε, εκεί ήρθε με τον Άγιο Γεώργιο. Ο παππούς ο Αυγουστίνος, όταν ήρθε, επειδή υπήρχαν πολλές ενορίες με Άγιο Γεώργιο και Άγιο Δημήτριο, έβαλε άλλα ονόματα. Έτσι είναι βαφτισμένοι στο όνομα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Όμως ο κόσμος δεν μπόρεσε να το δεχτεί αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη ιστορία με τον Άγιο Γεώργιο και πολλά θαύματα τα οποία έγιναν και η ενορία έχει ονομαστεί νομικά και Αγίου Γεωργίου. Μακάρι να αξιωθούμε να κάνουμε τα εγγένεια, να βάλουμε και το όνομα του Αγίου Γεωργίου πλέον στην εκκλησία. Δύο Άγιοι θα προσεύχονται περισσότερο για να γίνει ο ναός. Οπότε είναι καλό να έχουμε δύο Άγιους. Είναι πιο δυνατή δύο από τον ένα. Και όπως ακούσατε και το ένα το Απολυθήκιο, είναι γραμμένο για το χωριό εδώ, μας το έγραψε ο πατήρ Αθανάσιος, ο Σιμωνοπετρίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άξιος. Άξιος. Εις ένδειξη της στιγμής αυτής που ήρθατε στο χωριό μας, ένα μικρό και ασήμαντο δώρο για εμάς,
αλλά να μας θυμάστε. Να θυμάστε την αγάπη μας, γιατί ο κόσμος εδώ του χωριού έχει πολύ αγάπη. Και αυτό θα το δείτε εν καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το οποίο δεν το πάρε. Σας ευχαριστώ για τα δώρα ή τα εγκόλπια που φέρει ο Επίσκοπος πάντα στη καρδιά του και συμβολίζει κυρίως, εκτός από τον Χριστό που πρέπει να έχουμε στην καρδιά, το ποίμνιο όλους εσάς που θέλω να έχω στην καρδιά μου και να εύχομαι για σας και να σας γνωρίσω όλους και να σας υπηρετήσω και να σας διακονήσω όσο μπορώ περισσότερο και καλύτερο και γι' αυτό να εύχεστε, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα ακριβές αντίγραφο που κάναμε της εικόνας του Αγίου Γεωργίου που είναι από την εκκλησία του χωριού Γεννή Σεχίρ. Γεννή Σεχίρ. Στα Δαρδανέλια. Κάναμε ένα ακριβές αντίγραφο. Από εκεί κοντά κατάγομαι. Γείτονες. Τα Δαρδανέλια φαίνονται από την Αλεξανδρούπολη. Όταν έχει καθαρό καιρό βλέπαμε, τώρα βλέπω τα Σκόπια και την Αλβανία και θα την βλέπω μέχρι το τέλος. Λοιπόν, οπότε ξέρω πολύ καλά και τον πολιτισμό των Μικρασιατών. Έχω υπηρετήσει γενικότερα στην περιοχή της Μικράς Ασίας λόγω της γυτνίασης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πολλές φορές όπου χρειάστηκε υπηρετούσαμε ιερείς της Μητροπόλεως κρυφά και φανερά πολλές φορές τους λίγους χριστιανούς ή τους κρυπτοχριστιανούς που υπάρχουν εκεί. Και όπως είπατε, αν σήμερα η Μακεδονία είναι ελληνική, οφείλεται στον πληθυσμό κυρίως της Μικράς Ασίας γενικότερα που ήρθε εδώ. Αλλιώς αν μετρούμασταν θα ήμασταν σήμερα αλλού, γιατί αριθμητικά ήταν περισσότεροι. Το ίδιο έγινε και στη Θράκη. Μετρήθηκαν οι χριστιανοί και ενσωματώθηκε ο χώρος στον ελληνικό κορμό, στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύτιμα δώρα που μου δίνετε και να ξέρετε ότι τα πολυτιμότερα είστε εσείς για μένα. Να είστε καλά και να εύχεστε πάντοτε. Ο Χριστός να σας ευλογεί όλους. Και επίσης η Μητρόπολη Σεβασμιότατε των Δαρδανελίων, ο τελευταίος επίσκοπος, είχε συγγένεια με τους κατοίκους του χωριού. Ήτανε συγγενής. Χαράλαμπος ονόματι. Πολύ ωραία. Αμήν, να εύχεται από τους ουρανούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον και μετά τον Εσπερινό, τον οποίο παρακολουθήσαμε, το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου, όπου μας δίδαξε για τον Μέγα Αντώνιο, αυτόν τον ασκητή της ερήμου, αλλά και το ασκητικό φρόνημα το οποίο πρέπει να διέπει όλους εμάς που εγκαταβιώνουμε εδώ στον κόσμο. Μέχρι την άλλη Κυριακή, σας εύχομαι καλή ημέρα, να είστε ευλογημένοι, χαίρετε.